Στα θέματα που έθεσε η αντιπολίτευση, απάντησε η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων στην πρώτη ειδική δημόσια συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου περί λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Πιο αναλυτικά, στο θέμα που αφορά την κανονιστική απόφαση για τα τραπεζοκαθίσματα που τέθηκε από την παράταξη Γιάννενα Νέα Εποχή, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Χρήστος Τάτσης σημείωσε ότι σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες η εισήχηση ετοιμάζεται με βάση τις ευρωπαϊκές και εθνικές οδηγίες, ενώ από τη μεριά του ο δήμαρχος Θωμάς Μπέκα ζήτησε από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή με γραπτά υπομνήματα, καταθέτοντας τις προτάσεις που εκείνες θεωρούν ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ολοκλήρωση της απόφασης. Λοιπόν, εμείς θεωρούμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία το θέμα της κανονιστικής, της σύνταξης νέας κανονιστικής του Δήμου μας. Είναι ένα θέμα που ταλαιπωρεί πάρα πολύ τους επαγγελματίες και τους δημότες και τους πολίτες. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία γιατί δεν το φέραμε και τα εξήγησα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα σας τα δώσω και εγγράφως εξάλλου για αυτά τα οποία, αυτά τα οποία ισχυρίστηκα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Τρεις είναι οι άξονες αυτού του θέματος και χάρηκα πολύ που είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι ήδη ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ασχολείται με αυτό το θέμα. Πρέπει να το επισπεύσουμε. Οι άξονες είναι τρεις. Καταρχήν, έχουμε από πάνω μας την υποχρεωτική εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπει η Αρχή Διαφάνειας για τα, και που τηρεί τον νόμο δηλαδή και μας υποχρεώνει να τηρήσουμε κι εμείς σε σχέση με τα τραπεζοκαθίσματα και σε αυτό αναφέρομαι τώρα. Τις διατάξεις αυτές, το βασικότερο από αυτά που θα μας ταλαιπωρήσει και πρέπει να το δούμε, είναι ότι προβλέπεται στους πεζοδρόμους διάστημα 3,5 μέτρων, το οποίο πρέπει να είναι ελεύθερο προκειμένου να διέρχονται τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, αλλά και οι πεζοί, ιδίως τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Αυτό είναι εκ των ούνου κάνευ και πρέπει ως Δήμος και, και εσείς ως Δημοτική Αρχή και με την υποστήριξη δικιά μας, φυσικά, να το τηρήσουμε για να μπορέσει να λυθεί άπαξ ένα τεράστιο πρόβλημα που απασχολεί την πόλη. Το δεύτερο ζήτημα είναι να δούμε, πρέπει να γίνουν εκείνα τα κατάλληλα τεχνικά έργα ώστε να μεταφερθούν οι οδεύσεις των ατόμων με αναπηρία από τις προσώπεις των καταστημάτων στο κέντρο των πεζοδρόμων. Και ο χώρος αυτός των 60 εκατοστών που μεσολαβεί από την είσοδο, την όψη των καταστημάτων μέχρι την έναρξη του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων να αποδοθεί όπως ζητάνε οι καταστηματάρχες στους καταστηματάρχες. Αυτές είναι οι τρεις αρχές που κατά τη γνώμη μας πρέπει να πριτανεύουν την κανονιστική. Εμείς έχουμε έτοιμη κανονιστική και θα την φέρουμε όταν θα έρθει το θέμα προς συζήτηση. Απλώς θέλω να μας πει ο κύριος Δήμαρχος αν το κάνει ο αντιδήμαρχος ή κάποια επιτροπή που έχει συστήσει ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, αν θα καλέσει κι άλλους από τις άλλες παρατάξεις να συμμετέχουν στην επιτροπή αυτή και πότε προβλέπεται να έρθει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να πω ότι είναι αρχικά νωρίς, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, να απολογηθούμε για την κανονιστική. Είναι κάτι που το ετοιμάζουμε σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες και τα καταστήματα. Και όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, πρέπει να γίνονται 3,5 μέτρα στους πεζοδρόμους. Ελεγχόμαστε και από την Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας. Να θυμίσω ότι εγώ είχα φέρει το σχέδιο για την μετάβαση των διαβάσεων των τεφλών στη μέση των πεζοδρόμων, κάτι που είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Το είχαμε κάνει πρόταση όταν ήμουν πρόεδρος στο καταστήματα της εστίασης, τον Απρίλιο του 2023. Είναι στα σχέδια και τα δικά μας να δοθεί και το εσωτερικό των καταστημάτων που αυτό δεν μπορεί να δοθεί τώρα λόγω της διάβασης και λόγω των εμπορικών. Όσον αφορά το κύριο Μάτζιου για την καταπάτηση των πρασίνων, καμία δημοτική αρχή, από όσο γνωρίζω εγώ, δεν δίνει αδειοδότηση για να μπουν τραπεζοκαθίσματα στους χώρους πρασίνου και αυτό είναι κάτι που αν κάποιος το κάνει παράνομα υπάρχουν οι αρμόδιες αρχές να το ελέγξουν και να επιβάλλουν τα ανάλογα πρόστιμα. Δεν είναι κάτι που εμείς θα δώσουμε άδεια. Καμία δημοτική αρχή, από όσο γνωρίζω εγώ, δεν έδωσε ποτέ άδεια και ούτε έδωσε παραπάνω κατάχρηση για
ζήτημα αυτό. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, να απαντήσω στον κύριο Παγιοργίου. Πρώτον, σήμερα δεν μπορώ να προσδιορίσω την ακριβή ημερομηνία στην οποία θα έρθει το ζήτημα προσήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεύτερον, προφανώς συμφωνούμε στη λογική να υπάρχει εκπροσώπηση και των άλλων παρατάξεων ώστε να γίνει μια συζήτηση και να ανταλλαγούν απόψεις σχετικά με τον κανονισμό. Άρα αυτό, κύριε Τάτση, που είστε αρμόδιος αντιδήμαρχος, το λαμβάνετε υπόψη σας. Καλά θα ήταν αυτό που είπα και προηγουμένως, σε πρώτη φάση ένα υπόμνημα από όλες τις παρατάξεις τι πιστεύουν ότι κατά προτεραιότητα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στην κανονιστική λειτουργία, θα ήταν καλό ένα γραπτό υπόμνημα να δοθεί για να ληφθεί υπόψη άμεσα. Αναφορικά με την πορεία των διαδικασιών συγχώνευσης των καταρχιδηθέντων νομικών προσώπων, θέμα που τέθηκε από την παράταξη Γιάννενα Νέα Εποχή, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Κωνσταντίνος Μπαμπασίκας μίλησε για ριζικές αλλαγές που φέρνει η κατάργηση των νομικών προσώπων και τη δυσκολία που υπάρχει για την πλήρη ενσωμάτωσή τους. Έγιναν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται για να εκδοθεί μετά την κατάργηση την αυτοδιοίκηση από 31/12/2023. Η πράξη του γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης προκειμένου από την ημερομηνία που απαιτούσε ενός μηνός από την ημερομηνία να διαπιστωθεί η λύση τους και η δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ. Με διοικητικές ενέργειες ολοκληρώθηκε άμεσα η λειτουργία ενοποίησης των διοικητικών υπηρεσιών, όπως και μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες που αφορούν πρωτόκολλο ΕΡΙΔΑ, εκπαίδευση υπαλλήλων, email καινούργια υπαλλήλων κλπ. Εκδόθηκαν άμεσα οι αποφάσεις που απαιτούνται του Δημάρχου για τη σύστηση Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής και των πάσης φύσης περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στο Δήμο. Έγινε η μεταφορά του προσωπικού των νομικών προσώπων στο Δήμο. Έγινε η κατάταξη του προσωπικού των νομικών προσώπων στο Δήμο σε αντίστοιχες με αυτές που ήδη κατήχε ανακατηγορία, κλάδο, ειδικότητα σε οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συστήνονται αυτοδικαίως. Σχετικά με την κατάσταση, ταυτόχρονα με όλες αυτές τις διαδικασίες, εκδόθηκε και η απόφαση κατάταξη του προσωπικού για όλα τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα και οι οποίες δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Προκειμένου να αντιληφθούμε λίγο τον όγκο και τη διαδικασία όλων αυτών, θα αναφέρω την ιδιαιτερότητα που είχε η κάθε ομάδα προσωπικού και ότι συνολικά όλη αυτή η κατάταξη προσωπικού αφορούσε 390 άτομα. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων τόνισε ότι η διαδικασία ενσωμάτωσης των καταργημένων νομικών προσώπων του Δήμου είναι επιπονή, αλλά η Δημοτική Αρχή τη χειρίζεται με γρήγορες διαδικασίες χωρίς να έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ούτε στις εργασιακές σχέσεις των υπαλλήλων των καταργημένων νομικών προσώπων. Το χειριζόμαστε, πιστεύω, με τον καλύτερο τρόπο. Έχουμε γρήγορα αποτελέσματα και αυτό όποιος επιθυμεί να πληροφορηθεί μπορεί να το διαπιστώσει εάν ζητήσει πληροφορία για το τι γίνεται σε άλλους Δήμους. Δεν έχουμε σε καμία περίπτωση διαταράξει ουσιαστικές λειτουργίες του Δήμου, όπως είναι η μισθοδοσία του προσωπικού, και βαίνουμε, νομίζω, προς την ολοκλήρωση με ένα πολύ μεθοδικό και γρήγορο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ.